Τι θα κάνουμε σήμερα, θα παίξουμε λίγο. Ξανά. Θες να παίξουμε πρώτα ένα FIFA να... Γεια, καλωσορίσατε σε άλλο ένα επεισόδιο 2J vs. Αθλητές. Σήμερα έχουμε καλεσμένο τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Hey! Τι θα κάνουμε σήμερα, θα παίξουμε λίγο FIFA 23, θα μιλάμε έτσι χαλαρά. Επίσης σε αυτό το βίδεο θα κάνουμε διαγωνισμό όπου ο νικητής θα κερδίσει φανέλα του Γιάννη με την υπογραφή του επάνω. Αυτά θα τα πούμε σε λίγο. Λοιπόν, αρχικά καλωσόρισες. FIFA παίζεις? Παίζω, αρκετά. Θα παίζεις αρκετά. Αρκετά. Θα έχουμε challenge σήμερα. Αλλά όσο έχω παίξει δεν έχω χάσει ακόμη. Anyway, τέλος πάντων. Πάμε λίγο να δούμε τις ομάδες. Σε όλα τα επεισόδια παίρνω Tottenham. Οπότε σήμερα δεν θα πάρω Tottenham. Εγώ θα πάρω πάω. Cause you will, mate. Αφού δεν θα πάρω Tottenham, θα πάρω την καλύτερη ομάδα στο παιχνίδι. Αλήθεια, λέτε. Θα πάρω εσύ. Δεν γίνεται όμως. Γιατί? Θα είναι πρώτη φέστα. Είπες δεν έχεις χάσει ποτέ. Θα είναι πρώτη μου. There you go. That's the point. Λοιπόν, να στήσουμε λίγο τις ομάδες. Δεν με έχει μέσα. Με έχει τις αλλαγές. Να βγάλω τον Λικαντουρί, όχι. Το σέβομαι. Ωραία, τους φίλους σου ή στατιστικά τους καλύτερους? Θα βάλω τους φίλους μου μέσα. PSG vs. PAO. Αν ήταν αυτό στα αλήθεια και έπαιζες. My God, I am. Λοιπόν, δεν έχεις χάσει ποτέ, ε. Ποτέ. Σήμερα αλλάζει. Για να δούμε. Σήμερα αλλάζει αυτό. Γεννήθηκες Βόλο. Γεννήθηκα στο Βόλο, ναι. Ναι. Πότε πήγες στη Θεσσαλονίκη? Έμενα μέχρι τα 11 μου στο Βόλο. Μετά παίξαμε με τον ΠΑΟΚ ένα φιλικό. Εκεί πέρα λίγο τους πετσόκοψα. Ναι. Μετά ήρθα στον ΠΑΟΚ στα 12 μου. Και από τότε μεγαλώνω στον ΠΑΟΚ κάθε μέρα. Είσαι ακόμα 19 χρονών. Είμαι 19 χρονών. Κλείνω τα 20 το Μάρτιο. Έπαιξες το πρώτο σου μάτς στην πρώτη ομάδα λίγο πριν τα 18 σου νομίζω. Δηλαδή ήσουν ακόμα 17. Ήμουνα 18 μου φαίνεται. Ήσουν 18. Ναι, ήμουνα 18. Okay. Ήσουν αχωμένος. Τι φάση τώρα να παίζεις πρώτη ομάδα από τέτοια ηλικία? Εντάξει, να σου πω κάτι. Γενικά δεν αγχώνομαι πολύ σαν χαρακτήρας. Okay. Ο Νάρη περνάει. Εάν δεν νικήσω. Δεν φοβάσαι μήπως σε... ναι, αν κάνεις κάποιο λάθος δεν θα παίξεις το επόμενο μας ή κάτι τέτοια? Δεν το σκέφτομαι αυτό, γιατί ξέρεις, από μικρή όλοι οι προπονητές μας έχουν δώσει κάτι και προσπαθώ να μην αγχώνομαι όταν μπαίνουμε στους αγώνες. Σε στρίβιδο και το ζήσα. Ναι, ναι, αυτό. Μισό λεπτά σου αγώ. Έλα ρε! What was that boy? Messi! Δεν έχει δεξί, δεν έχει δεξί το πρόβλημα. So, σε ποια θέση παίζεις? Μισό. Έχει μηδέν κεφαλιά! Τι κάνεις, Δεκάλια? Δεκάρι έπαιζα, μικρός. Τώρα είμαι λίγο πιο γρήγορος, οπότε μπορώ να παίξω και εξτρέμ. Αλλά μ' αρέσει εξτρέμ, γιατί έχεις περισσότερους χώρους, είναι πιο ωραία. Είσαι ένα-ένα συνέχεια. Αριστερό, και φορ παίζω, στην ανάγκη. Οκ. Okay. Οπα. Καλό είναι να έχεις 2-3 θέσεις, γιατί μετά... The more likely you shall play. Sorry, right? Είσαι left-footed. Είμαι right-footed. Right-footed. Είσαι right-footed. Αλλά το χρησιμοποιώ τα αριστερό. Δεν είναι ότι είναι κουτσό. Γιατί έχει παίχτες που ξέρεις είναι right-footed και επιμένουν. Ας πούμε, εγώ που βλέπω ποδόσφαιρο, αυτοί που επιμένουν να πασάρουν πάντα. Πρόλαβε. Έλα. Πίνα. Επιμένω. Καλά, άμα πάρει και κεφαλιά. Με το καλό του. Ναι. Μόνο. Ναι. Δεν είσαι τέτοιο. Όχι, δεν γίνει τέτοιο. Πασάρω και με το αριστερό. Όχι το ίδιο καλά, αλλά εντάξει. We got yours. Τι είδα. Σφαγή. Ό,τι να. Το. Wait, το tap. Έλα, ρε, ήθελα να κάνω tap. Ποιο ήταν, ο Μέση. Εμπαπέ. Ας το κορμί τον Κέιν, ας πούμε. Ναι. Δεν του πάει καθόλου. Έρε, τέλεια. Σέρνομαι σήμερα. Για αλλαγή είμαι, στη μίχρονα.
Έχω και θέμα με τα κολπάκια. Μ' αρέσουν να κάνω τα κολπάκια. Εγώ δεν έχω κάνει ποτέ. Μόνο τρέχω. Δεν αντέχω να μην κάνω τα κολπάκια. Πού? Μπράβο ρε. Μπράβο ρε. Ρε. Πλέις. Το χατάτε. Έλα ρε. Έλα, έλα. Ποιος το έβαλε. Πες τώρα, ήταν αλήθεια. Και εσύ κάνεις τέτοιο λάθος. Δίνεις την μπάλα. Ναι. Το έχεις ξανακάνει να δίνεις την μπάλα. Για να βάλουν γκολ οι άλλοι. Όχι. 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 Άκουγα, όταν παίζεις μάτς, αυτό το ρωτάω όλους. Παίρνεις μετά στα social και βλέπεις τι λένε, ας πούμε. Εντάξει, έχει τύχει. Έχει τύχει να μπω. Σε χαλάει, ας πούμε. Δεν μ' αρέσει να βλέπω ούτε τα καλά σχόλια ούτε τα κακά. Να. Φαντάζομαι τώρα. Όχι! Τι κάνω, ρε, είμαι. That's okay. So, κάποιοι λένε ότι you're the next big thing. Ναι. Μακάρι. Τα ξέρεις. Πώς το βλέπεις αυτό, πώς νιώθεις αρχικά, πώς νιώθεις που κάποιοι λένε. Όταν ακούω καμιά φορά καλά λόγια είναι ωραίο να ακούς, γιατί επιβραβεύονται οι κόποι σου. Αλλά εντάξει, το ποδόσφαιρο είναι μία πάνω, μία κάτω. Μπορεί σήμερα σε αποθεώνουν, αύριο να με σταυρώσουν. Ναι, ειδικά γι' αυτό ρώτησα για τα σώσα. Γιατί ναι, ένα λάθος να κάνεις. Ναι. Καλά, ναι. Ισχύει. Άντε, χαλαρώστε ρε στα σχόλια, χαλαρώστε ρε. Οδόν, γιατί πρέπει να σου. Δύσκολα σε βλέπω τώρα. Οπα. Πρέπει να κάνω κολπάκι και γκολ. Αυτό. Δεν έχει. Κολπάκι γκολ. Ρε, πού είναι η άδεινά μου, ρε. Εμπαπέ. Θα φύγει. Με έκοψε. Λοιπόν, half time PSG 1 PAOK 1. Πριν πάμε όμως στο second half, σχετικά με το διαγωνισμό, ο νικητής θα κερδίσει φανέλα του Γιάννη με την υπογραφή του πάνω. Give it to me. 65, ε. 65, ναι. Πώς τα στατιστικά σου στο FIFA, 65. Τυχαίο. Λοιπόν, για να λάβετε μέρος, το μόνο που πρέπει να κάνεις είναι να κάνεις subscribe εδώ στο Γερμανός YouTube καναλί, να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει κάτω στην περιγραφή και να γράψετε σχόλιο πού γεννήθηκε ο Γιάννης. Το είπαμε λίγο στο βίντεο, αν το πάρετε πίσω, αν δεν θυμάσαι. Και ο νικητής θα κερδίσει τη φανέλα με την υπογραφή. Να την υπογράψουμε. Έχουμε marker. Oh, very nice. Here you go. You want this. Για να λάβετε μέρος, subscribe, φόρμα συμμετοχής και γράψτε σχόλιο που γεννήθηκε ο Γιάννης και ο νικητής θα λάβει την φανέλα. Θα ήθελες να έχεις άλλο νούμερο του χρόνου, ας πούμε. Θα ήθελα να αλλάξω, ναι. Θα ήθελα να πάρω το 11. Lower number. Ούτε. Το κάτω, τόσο το καλύτερο. Το είχα από μικρός, γι' αυτό. Μ' άρεσε πάντα. Λοιπόν, πάμε στο second half να κάνουμε αλλαγές. Εγώ νομίζω δεν θα κάνω. Είναι οι καλύτεροι όλοι μέσα. Απλά δεν είμαι συγκεντρωμένο. Μικτή κόσμο. Θα βάλω ο Καντουρέ. Τον Ντάντας. Θα βάλουμε και τον Αντρέ. Εμείς είμαστε καλά. Στα stats σου είσαι γρήγορος, ας πούμε. Ποιο είναι το top σου stat? 72. Α, you're fast. Και το τρίπλινγκ. Καλά είναι. Και το τρίπλινγκ. Και πέντε αστέρια weak foot, ε. Ναι. Oh, shit, man. Λοιπόν. Αν τελειώσει 1-1, ή 2-2 ξέρω, πρέπει να βάλουμε penalties. Δεν ξέρω να βαράω. Όντως. Ναι. Δηλαδή αν είχες όντως penalty shootout, δεν θα το θέλεις. Με τίποτα. Ας σου έλεγε ο manager. Ναι. Θα κάνεις πέρατη. Ναι. Θα βαρούσα. Θα βαρούσες. Ναι. Που λέχος όμως. Οπ. Κόρνερ. Για να βαρώ. Και κόρνερ δεν ξέρω να βαράω εδώ στο FIFA. Ούτε εγώ. Ούτε η μισή. Στα αλήθεια. Όταν. Είδα. Μπράβο. Με ψυχή. Αν μπορούσες να παίξεις στο Premier League, ναι, που θεωρώ είναι το καλύτερο league στον κόσμο, το πιο γνωστό, ποια ομάδα θα παίζεις? Θα μ' άρεσε να παίξω σε μια ομάδα που κυριαρχεί βασικά. Υποστηρίζεις αρχικά μια Premier League ομάδα? Υποστηρίζω τη City. Τι? City. Τίποτε. Λίγο που λύσε. Όχι, τότε. Τότε να με. Τότε να με δεν έχετε ένα πρωτάθλημα, δεν έχετε πάρει. Ούτε κύπελο βασικά. Άρα θα πήγαινε City, ας πούμε. City, ναι. Το όνειρο είναι City. Ναι. Και από ισπανικές μου αρέσει Μπαρσελόνα. Και η Παρί μου αρέσει.
Σα αρέσουν όλε οι καλέ ομάδε. Ναι, γενικά είναι. Οι καλέ τυπικέ ομάδε. Στα 30 σου, α πούμε, πώ βλέπει την καριέρα σου, τι είναι το όνειρο? Το όνειρό μου είναι να είμαι αθλητικό πάντα όσο μπορώ. Αθλητικό παππού, ξέρω εγώ. Ναι. Θα τον άσω άλλο γκολ. Περίμενε μισό λεπτό να το βγάλω λίγο. Τσακώτησε και την μπάλα. Ναι. Θέλω να πάρω ένα Champions League. Είναι το όνειρό μου. Ναι. Ένα Μουντιάλ, τίποτα. Αλλά θα θέλω να λάβω. Ένα Premier League. Είσαι ακόμα νεαρός, έχεις πάρα πολλά χρόνια μπροστά σου. Καλά τα πας. Δηλαδή, βλέπεις κάποιοι να μπαίνουν στην πρώτη ομάδα στα 25-26, ας πούμε. Οπότε, μπράβο γι' αυτό. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Σε βλέπω συγκεντρωμένο. Τώρα ναι. Πρέπει λίγο να τρεχαρντάρω. YouTube βλέπεις? YouTube τον τελευταίο καιρό δεν βλέπω. Κάνω λάθος. Ναι, φαντάζομαι, ναι. Παλιά σε παρακολουθούσα. Οπ. Όχι, για σένα είπα οπ. Πότε δηλαδή, στα δεκά σου ξέρω. Σε παρακολουθούσα πριν 17 χρόνια. Όχι, σε παρακολουθούσα πριν 3 χρόνια. Ευχαριστώ. Τότε ήσουν στα καλύτερά σου, πιστεύω. Αυτό το βλέπεις τώρα που να ξέρεις. Ισχύει. Είμαι τώρα στα καλύτερά μου. Τώρα είσαι στα καλύτερά σου. Yes. Θεωρώ. Έβλεπα και κάτι τραγούδια που έκανες. Με comments και τέτοια. Έβαλα και τώρα. Το τελευταίο μου βίντεο ήταν βίντεο κλιπ. Ναι, πεις να δεις όταν έχεις off. Εγώ βλέπω ότι ξέρεις να βαράς. Αυτά που κάνεις τώρα. Αυτό κάνει το curve. Αλλά τώρα δες τώρα τι βλακεία θα κάνω, ξέρω εγώ. Είδες. Δεν ξέρω παρά. Ασχολείσαι καθόλου με τεχνολογία σε πιο advanced level, ας πούμε, έχεις αγαπημένο gadget, ασχολείσαι? Με υπολογιστή περισσότερο είμαι. Παιχνίδια ή... Παίζω League of Legends. League of Legends. Ναι. Ναι. Οκ. Ακούσα ότι παίζεις και λίγο ping pong. Ισχύει. Από πού το άκουσες? Ισχύει όντως. Αλλά καλός το ping pong. Είμαι τρομερός. Χωρίς πλάκα. Οκ. Εσύ ξέρεις? Μ' αρέσει, δεν ξέρω και τόσο, αλλά όταν τυχαίνει τώρα να προσπαθείς. Όταν... Προσπαθώ, μ' αρέσει. Έπαιζα από μικρός και ping pong με έναν φίλο μου εκεί στο Βόλο. Αν τελικά δεν πετύχεις το ποδόσφαιρο και το ping pong. Ναι, είναι σαν δεύτερη λύση. Νοχ. Ναι, με κόψε. Έλα, έχεις... 2-2. Nope. That was it, boy. That was it. Νομίζω. Hold on. Αν τελευταίο. Nope. Κράτα την. Για PSG. Έπρεπε να βάλω παραπάνω. Ήμουν λίγο αλλού. Μοιρασμένο μάτς. Μπορώ να πω, εντάξει, ντύθηκα δίκαια. Ήταν καλό μάτς. Ήταν καλό. Να πούμε ότι ο Νέιμαρ το έβαλε στο 65. Πολλά 65 σε αυτό το βίντεο. It's a sign. Να σου δώσω μια συμβουλή για το μέλλον σου. Από κάποιον που ξέρει λίγο ποδοσφαίρο. Να μην γίνεις όπως τον Ντέλι Άλι. Ξέρεις τον Ντέλι Άλι? Ναι. Ο Ντέλι Άλι, he was the next big thing. Και νιώθω ότι κάπως, επειδή ήταν τόσο καλός και όλοι το ξέραν, κάπως έχασε το... Το στόχο του. Το στόχο του. Θα την κρατήσω τη συμβουλή σου και θα τη χρησιμοποιήσω στο μέλλον. Άρα αν γίνει star είναι εξαιτία μου. Και σας ξαναθυμίζω για τον διαγωνισμό για τη φανέλα του Γιάννη. Subscribe στο Γερμανός YouTube κανάλι. Φόρμα συμμετοχής κάτω στην περιγραφή και γράφετε σχόλιο που γεννήθηκε ο Γιάννης. Το είπαμε κάπου στο βίντεο στην αρχή. Λοιπόν, thank you very much που είστε. Ευχαριστώ και εγώ πολύ και για τα 2 γκολάκια που με κέρασες. Ήταν να πω thank you very much για το match. Χάρηκα. It was nice to meet you. Ελπίζω στο μέλλον να γίνεις το star που περιμένουμε όλοι. Και τα λέμε.